από όλη την Ελλάδα. Σύντροφε δήμαρχε, αγαπητοί σύντροφοι από την Κύπρο και από την Παλαιστίνη, αγαπητοί συναγωνιστές από τα μαζικά κινήματα, την ΟΓΕ και τα υπόλοιπα κινήματα του αγωνιστικού κινήματος στη χώρα μας, θεωρούμε τιμή και χαρά για μας το ότι είμαστε σήμερα εδώ στο συνέδριο της Ομοσπονδίας Υποδόμων για να απευθύνουμε ένα σύντομο χαιρετισμό. Είναι τιμή για μας το ότι έχουμε αυτή την ευκαιρία μπροστά στην αφρόκρεμα του συνδικαλιστικού απαράτ, του ταξικού συνδικαλιστικού κινήματος, να χαιρετήσουμε το συνέδριο και να ευχηθούμε από την καρδιά μας καλή επιτυχία. Η Ομοσπονδία Υποδόμων, όπως ξέρετε πολύ καλά, ήταν πάντοτε μέλος της Παγκόσμιας Συνδικαλιστικής Ομοσπονδίας στις δύσκολες περιόδους και πάντοτε με θέσεις τέτοιες που προσπαθούσε να στηρίξει την αγωνιστική προοπτική, την ταξική πορεία στο διεθνές συνδικαλιστικό κίνημα. Η Παγκόσμια Συνδικαλιστική Ομοσπονδία σήμερα έχει 95 εκατομμύρια εργάτες μέλη σε 126 χώρες του κόσμου. Έχει ταυτόχρονα 10 κλαδικές οργανώσεις με πολύ σημαντική και πρωταγωνίστρια την κλαδική των οικοδόμων και ακόμα σε 9 στρατηγικούς κλάδους της οικονομίας και μέσα από αυτές τις κλαδικές οργανώσεις προσπαθεί να στηρίξει τις συνειδήσεις και τους αγώνες των εργαζομένων στην καθημερινή τους δράση μέσα στα εργοστάσια και τις επιχειρήσεις, στις χώρες και στις περιοχές, στις 5 ηπείρους. Η κατάσταση, σύντροφοι, στο διεθνές συνδικαλιστικό κίνημα είναι σύνθετη. Με δυσκολίες μεγάλες, με καθυστερήσεις πολλές και με δυνατότητες αξιόλογες. Οι πιο μεγάλες δυσκολίες, τα πιο σοβαρά εμπόδια είναι αυτά που βάζει η επίθεση της εργοδοσίας, της αστικής τάξης και των κυβερνήσεών της σε ολόκληρο τον κόσμο. Είναι ακόμα δυσκολίες που γεννούν η χαμηλή συμμετοχή των εργαζομένων στο συνδικαλιστικό κίνημα και ιδιαίτερα αρνητικός ο ρόλος του κίτρινου συνδικαλισμού, του ρεφορμιστικού συνδικαλισμού, που σπέρνει αυταπάτες μέσα στο συνδικαλιστικό κίνημα, διαφθείρει συνειδήσεις, εξαγοράζει μυαλά και στηρίζει την εργοδοσία σε ολόκληρο τον κόσμο. Ταυτόχρονα, μέσα σε αυτές τις σχολίες πρέπει να πούμε ότι αγωνιζόμαστε, παλεύουμε σε ολόκληρο τον κόσμο και πιστεύουμε ότι με τον αγώνα και την προσπάθεια, την επιμονή και τη μεθοδικότητα, την ενίσχυση της αγωνιστικής και της ταξικής γραμμής μπορεί να αναζωογονηθεί και να ανασυγκροτείται το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Σε αυτή την προσπάθειά μας βασικό εργαλείο είναι ο διεθνισμός, η προλεταριακή αλληλεγγύη, η συμπαράσταση. Έχουμε εδώ μαζί μας τους συντρόφους από την Παλαιστίνη. Έχει σημασία που καταλαβαίνουν ότι δεν είναι μόνοι τους. Σήμερα η εργατική τάξη στη Βενεζουέλα έχει σημασία να ξέρει και να κατανοεί, να αντιλαμβάνεται, να κάνει χειροπιαστά, να είναι χειροπιαστά μπροστά της τα μηνύματα αλληλεγγύης απέναντι σε αυτή την υπεριαλιστική, από τη μια επιθετικότητα και την τρομοκρατία της μπουρζουαζίας σε διεθνές επίπεδο και ταυτόχρονα την προσπάθεια να τους πείσουμε ότι η διέξοδος βρίσκεται στη ριζοσπαστικοποίηση των αλλαγών και όχι στις αυταπάτες και στα πισωγυρίσματα. Έχει σημασία σήμερα το ότι η Συρία, ο Λίβανος, στο Ιράκ η εργατική τάξη καταλαβαίνει και αισθάνεται την αλληλεγγύη του ταξικού συνδικαλιστικού κινήματος σε ολόκληρο τον κόσμο.
στην Κούβα, στην Κύπρο, σε ολόκληρο τον κόσμο, στην Ιεμένη, είναι το αποκούμπι του κάθε εργάτη, ο διεθνισμός και η αλληλεγγύη. Απέναντι στην εργοδοσία, απέναντι στον υπεριαλισμό, απέναντι στα μονοπόλια και στις πολυεθνικές, να νιώθει ότι έχει πλάτες. Και οι πλάτες αυτές, μέσα από τα συνδικάτα και μέσα από την Παγκόσμια Συνδικαλιστική Ομοσπονδία, με αδυναμίες, με καθυστερήσεις, με εμπόδια, όμως παίζουν τον ρόλο τους. Σε αυτές τις συνθήκες, οι αγώνες που γίνονται σε ολόκληρο τον κόσμο, και για να μην επεκτηνόμαστε, να σας πω μόνο τις τελευταίες δύο εβδομάδες, τρεις, αγώνες που γίνανε πολύ σημαντικοί, όπως σαν παράδειγμα στην Ινδία, που υπολογίζουν εκεί τα συνδικάτα ότι 210 εκατομμύρια εργάτες βγήκαν στον δρόμο το μήνα αυτό, στις αρχές του μήνα, στις 8 και 9 του Γενάρη. Στη Γαλλία, που παρακολουθούμε σχεδόν όλοι τις εξελίξεις. Στην Πορτογαλία. Στην Ελλάδα, βεβαίως, και σε άλλες χώρες, έχει σημασία να οι αγώνες αυτοί να στηρίζονται από τα συνδικάτα. Οι εργάτες αυτοί έχουν να αντιμετωπίσουν, όπως και εμείς εδώ, τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μιλάω για τη Γαλλία, για την Πορτογαλία, για την Τουρκία κλπ. Και σε όλη την Ευρώπη, τις πολιτικές των κυβερνήσεών τους, όλων ανεξαιρέτως των κυβερνήσεων, έχουν να αντιμετωπίσουν το βρώμικο ρόλο του ρεφορμισμού και των οπορτουνιστικών στοιχείων που δρούνε μέσα σε αυτό. Και άρα λοιπόν η αλληλεγγύη, η στήριξη από την πλευρά μας έχει μεγάλη σημασία. Είμαστε αισιόδοξοι, αγαπητοί φίλοι, θέλω να σας πω κλείνοντας. Δεν είμαστε στον αέρα. Πατάμε στη γη, είμαστε με τα πόδια κάτω και το κεφάλι πάνω και ξέρουμε πολύ καλά ότι έχουμε δυνάμεις, ξέρουμε πολύ καλά ότι οι δυνάμεις αυτές είναι υπαρκτές, λίγες αλλά υπαρκτές μέσα στους χώρους δουλειάς και σε όλους τους βασικούς κλάδους. Έχουμε εμπιστοσύνη στη θεωρία μας. Πιστεύουμε ότι με οδηγό τη θεωρία μπορούμε να επεξεργαζόμαστε μια αγωνιστική, ταξική γραμμή που να υπηρετεί το παρόν και το μέλλον για την εργατική τάξη μέχρι την απελευθέρωσή της από τα καπιταλιστικά δεσμά και την εκμετάλλευση. Πιστεύουμε ότι έχουμε συσσωρευμένη εμπειρία αγώνων και πάλης και με βάση όλα αυτά τα στοιχεία πιστεύουμε ότι μπορούμε βάσιμα να αισιοδοξούμε ότι θα πάμε καλύτερα και θα δημιουργήσουμε συνθήκες έτσι όπως τα συνθήματά μας μαρτυρούν που θα τα ανακλούν οι επιτυχίες μας στις ανάγκες μας και όχι στα κέρδη των πολυεθνικών και των μονοπωλίων. Καλή επιτυχία στο συνέδριό σας και είμαστε πάντα μαζί στον αγώνα μέχρι την τελική νίκη. Γεια σας.